πες, ξέρετε, σύμφωνα με το άρθρο ΤΑΔΕ, παράγραφος 3 κτλ. Υπάρχει ένα προβληματάκι. Λοιπόν, νομίζω πως και η δική μου αμηχανία χθες ήταν σαφής, αν και ήμουν στον αέρα, με την έννοια ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία κρύβονται πίσω από τις λέξεις, τις νομικές και τους όρους, που δεν μπορώ εγώ να τις διακρίνω και να τις ανοιχνεύσω. Σκόπιμα. Είναι σκόπιμο αυτό. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το τελευταίο κομμάτι της απόφασης του κύριου Μανουδάκη, που αφορά και που λέει διατάσσομαι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, προσέξτε, η απόφαση όπως έχει γραφτεί έχει επίτηδες γραφτεί ώστε να επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες. Ακριβώς γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ένα πράγμα έπρεπε οπωσδήποτε να πει και αυτό το είπε, ότι δηλαδή δεν είναι ανεκτή η διακοπή της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αυτό το είπε χωρίς επιφύλαξη, με στο πρώτο σκέλος του διατακτικού της απόφασης. Το δεύτερο, με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί η λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το άφησε ανοιχτό στους πολιτικούς με το δεύτερο και πολύ συμβουλικό κομμάτι της απόφασης. Κατά τη γνώμη μου, όχι παράλογα, γιατί αυτό είναι κυρίως ένα πολιτικό ζήτημα που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από ένα δικαστήριο. Μάλιστα. Επομένως, για να είμαστε σαφείς, τι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Είπε ότι αναστέλει άμεσα, και άμεσα σημαίνει από σήμερα, την διακοπή της λειτουργίας των ραδιοσυχνοτήτων και των τηλεοπτικών συχνοτήτων της ΕΡΤ. Άρα, ανοίξε τους παμπούς. Κυβέρνηση άνοιξε τους παμπούς, λέει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ακριβώς. Κυβέρνηση άνοιξε τους παμπούς. Γιατί αυτό που θα ακούμε θα έχει πίσω το λογότυπο της ΕΡΤ. Δεν θα έχει νερίτη οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό ακόμα δεν υφίσταται. Από εκεί και μετά. Αυτό που λέει... Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Ναι, συγγνώμη, αναφέρεται σε δημόσιο φορέα, δεν λέει τον δημόσιο φορέα. Μέχρι εκεί η νομική μου εμπειρία είναι αρκετή. Έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο. Εκεί δεν το λέει, αλλά νομίζω αυτή η ασάφεια, μολονότι είναι σκόπιμη, δεν μπορεί να ερμηνευτεί από διαφορετικό τρόπο από το ότι ο προϋφιστάμενος μάλλον, γιατί τώρα έχει καταργηθεί, δημόσιο φορέα είναι ο μόνος που μπορεί να αποτελέσει αυτό το ρόλο. Γιατί αν πάτε παρακάτω, θα δείτε ότι αυτή η προσωρινή λειτουργία γίνεται με χρυσό του συσταθεί πράγματι το διάδοχο σχήμα του νέου δημόσιου φορέα. Άρα πρακτικά... Γίνει σήμερα, δεύτερο... αύριο, χθες, το Σεπτέμβριο. Δεν προσδιορίζει χρονικά. Ναι. Δεν προσδιορίζει. Ακριβώς όπως επίσης το δεύτερο που δεν προσδιορίζει είναι αυτό το οποίο... Να κάνω και μια παρένθεση. Εδώ λέει στο Στουρνάρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, εάν θες να κάνεις νέο φορέα, τρέξε τώρα να τον κάνεις. Εννοείται, αυτό είναι το πρώτο που του λέει, και το δεύτερο που του λέει είναι ότι με να κάνεις το νέο φορέα, εσείς ο αρμόδιος να πάρεις τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα για να λειτουργήσει ο δημόσιος φορέας που είσαι στα χέρια σου. Μάλιστα. Και αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι δίνει μια λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, είτε να λειτουργήσει με το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ. Το γράφει κιόλας. Όχι το γράφει, ναι, κάνει παρέμβαση στην συνέχεια, ερμηνεύοντας τα λόγια ο κύριος. Έτσι είναι. Βέβαια, ναι. Εκεί φαίνεται ότι η απόφαση ήταν πολύ συμβουλική, γιατί μια απόφαση που χρειάζεται διερμηνία, ναι, όσο να είναι, είναι λίγο προβληματική. Σωστό. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι ένα σκόπιμα έρθει ώστε να επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες και αναγνώσεις, ώστε να αφαιθεί το πολιτικό ζήτημα να ρυθμιστεί με πολιτικούς όρους. Για να συνεχίσω το που έλεγα, πρακτικά ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Κεδίκογλου, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα σύμφωνα με την εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας να αντιμετωπίσουν το θέμα, μπορούν να πάρουν όλα τα οργανωτικά θέματα τα οποία θεωρώ σκόπιμο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Αυτό τους λέει το δικαστήριο. Άρα τους λέει, δεν... νομιμοποιήστε και να απολύσετε εν μέρη ή όλο το προσωπικό. Τους λέει, μπορείτε να κάνετε νέο φορέα όποτε θέλετε και αν θέλετε να το κάνετε και γρήγορα, μπορείτε να το κάνετε γρήγορα. Αλλά... Αυτό δεν απευθύνεται στους υπουργούς, γιατί ο νέος φορέας πρέπει να γίνει από τη Βουλή. Λέει πρακτικά ότι μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου φορέα, δηλαδή μέχρι ότου η Βουλή αποφασίσει τι θα κάνει με τον νέο φορέα, εσείς θα πρέπει να λειτουργείτε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, πρακτικά την ΕΡΤ, με τον τρόπο που εσείς θα κρίνετε σκόπιμο. Αυτό λέει το δεύτερο σκέλος. Εντελώς ανοιχτό λοιπόν. Εντελώς όσον αφορά δε τους εργαζόμενους, εντελώς ακάλυπτοι μένουν. Είναι έτσι. Βέβαια, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι δεν έχουν καταγγελθεί με ατομική καταγγελία οι συμβάσεις εργασίας τους, δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις κτλ., δεν είναι απολυμμένοι. Άρα, οι εργαζόμενοι παραμένουν σε μια γκρίζα κατάσταση, που ναι, μεν εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η απόφαση για την κατάργηση και την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεών τους. Αυτό όμως απαιτεί και την κοινοποίηση αυτού τη ατομική καταγγελία που ακόμα δεν έχει συμβεί. Ωραία. Αυτό είναι κάτι ακόμα που επιτρέπει ένα εύρος ενεργειών. Κύριε Κατρούγκαλε, όπως και εγώ,
όπως και ο Μάξο Τριανταφυλόπουλος χθες βράδυ, είμαστε καρφιτσωμένοι, κλειδωμένοι στις οθόνες μας για να, να δούμε τι θα πει ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Κουβέλης και στο τέλος και ο κύριος Τουρνάρας. Ωραία. Παρατηρήσαμε βέβαια ότι ο καθένας ερμήνευσε αυτή την ιστορία κάτω το δοκούν. Και αναμενόμενο. Στην πραγματικότητα, ναι, ξέρετε τι συνέβη, κύριε Γεωργιάρη, ναι, τους έδωσε μια ανάσα τριών ημερών, ναι, ώστε να έρθουν και να συζητήσουν οι τρεις εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού, ναι, στις ήδη ειλημμένες και αναγκαστείς θέσεις τους. Δεν έχει κάποιο λόγο μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να τις τροποποιήσουν, παρά μόνο αν θέλουν. Και θυμίζω, ο μεν κύριος Σαμαράς, η οποία δεν κάνει καθόλου πίσω, υποχρεώνεται να κάνει πίσω ως προς το ότι το μαύρο δεν είναι ανοιχτό πια. Δηλαδή πρέπει να επαναλειτουργήσουν συχνότητες, ναι, αλλά δεν έχει κάποια δέσμευση ως προς το οργανωτικό της ΕΡΤ. Σωστό. Οι άλλοι δύο σας θυμίζω έχουν δεσμευτεί ότι οποιαδήποτε αναδιάρθρωση για να γίνει πρέπει να έχει το σύνολο του προσωπικού σε ενέργεια και την ΕΡΤ ανοιχτή όπως ήταν. Αυτή τους η δέσμευση εξακολουθεί να υφίσταται και δεν πρέπει να τη διαχειριστούν εν ώψη της συνάντησης Τετάρτη. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε λοιπόν, ο κ. Τουρνάρας βγαίνει αργά μετά τους δύο πολιτικούς αρχηγούς και λέει: η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μας δικαιώνει διότι καταργείται η ΕΡΤ. Αυτό αφορά το δεύτερο σκέλος που μου είπατε, ότι αφήνει τον κύριο Σαμαρά να λειτουργήσει με ανοιχτό εντελώς το παράθυρο, πως θέλει να στήσει το οργανωτικό σχήμα της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ με 100 ανθρώπους, με 200, με 1000, ό,τι θέλει. Έτσι. Έτσι είναι, αλλά δεν ισχύει ακριβώς η πλήρης κατάργηση της ΕΡΤ από την άποψη ότι το πρώτο σκέλος που επιβάλλει την επαναλειτουργία των ραδιοσυχνοτήτων της ΕΡΤ κρατάει την ΕΡΤ ζωντανή, τουλάχιστον όχι ως προς το οργανωτικό σχήμα. Σε αυτό πράγματι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν επισύρθε. Στο επίπεδο του, αυτού που θα βλέπουμε θα είναι πράγματι ΕΡΤ μέχρι ότου υπάρχει στο διάδοχο σχήμα. Ας πούμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια κοινωνία περιστερών και όχι κορακιών, ιεράκων ή ιεράκων, πώς το λένε, γερακιών, και ότι όλα λειτουργούν εύρυθμα σε αυτή την κοινωνία και ομαλά. Και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος, τα βρίσκουν εν πάση περιπτώσει και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Τουρνάρας ανεβάζει το διακόπτη, ναι, δεν υπάρχει μαύρο, και αρχίσει να κάνει τη διαδικασία που του επιτρέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή ένα οργανωτικό σχήμα μεταβατικό, βάζοντας έναν διαχειριστή, όπως πολύ ωραία λέει ο κύριος Μανουδάκος, στην επέμβασή του, την επέμβασή του ακριβώς μετά την δημοσιοποίηση της απόφασής του κλπ. Και ρωτάω εγώ. Η ΕΡΤ είναι υποκατάληψη. Οι εργαζόμενοι στα κάγκελα, η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι, κόσμος σειραίει στην ΕΡΤ. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Κατουγκάλη? Ας πω εγώ, το παίζω τώρα δικηγόρος του διαβόλου και νομιμόφρον πολίτης και λέω, η κοινωνία μου είναι πραγματικά μια αγαθή κοινωνία όπου όλα πρέπει να γίνουν βάσει των νόμων και των κανόνων. Πάρα πολύ ωραία. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι τρεις της συγκυβέρνησης και λένε, πάρα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε? Γι' αυτό το λόγο και δεν είναι εφικτή ή ρεαλιστική οποιαδήποτε λύση που δεν θα συνεπάγεται την επαναφορά των πραγμάτων προσωρινά τουλάχιστον, μέχρι ότου ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση, στην προτέρα κατάσταση. Και να το δείτε και αυτό όχι μόνο από την αρνητική άποψη, πώς είναι δυνατόν να ξεπεραστεί ο λαβύρινθος οργανωτικός, αλλά και από την θετική. Ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αυτό το διάστημα απελευθερώθηκαν σε έναν βαθμό και μέσα τους από αυτή την ασφιχτικό έλεγχο που τους ασκούσε το κράτος. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό είναι η δυναμική που αναπτύχθηκε την περασμένη Τρίτη, βεβαίως. Δεν ήταν ποτέ η ραδιοτηλεόραση κρατική ανεξάρτητη. Εκτός από μεταβατικές περιόδους, εγώ η μόνη περίοδο που θυμάμαι που ήταν πράγματι σχετικά αντικειμενικότερη και αντικειμενικότερα από τα ιδιωτικά κανάλια ήταν την περίοδο αυτή του μεσοδιαστήματος των εκλογών Μαΐου-Ιουνίου, ακριβώς γιατί τότε δεν ήταν προφανές ποιος θα έχει το τελικό έλεγχο. Και γι' αυτό χτύπησε τις τηλεθεάσεις που χτύπησε. Ήταν πρώτο κανάλι, ναι. Ακριβώς. Άρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε σαν ένα είδος θεσμικού κεκτημένου της κοινωνίας ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν απελευθερωθεί από τα δεσμά του ασφιχτικού κρατικού ελέγχου. Και αν σε μια κοινωνία γέρων, όπως λέγατε, ήθελε κάποιος πράγματι να φτιάξει αυτή τη δημόσια ραδιοτηλεόραση χωρίς τους κομματικούς και κρατικούς δεσμούς από την κεντρική εξουσία, θα πρέπει να στηριχθεί σε αυτό το κεκτημένο. Αυτή είναι, αυτό είναι... τα ψέματα. Κύριε Κατρούγκαλε, είστε και ως καθηγητής και υποχρεωμένος κάποια στιγμή να βλέπετε μισογεμάτο το ποτήρι. Εγώ εξακολουθώ και το βλέπω μισοάδιο. Λέω το εξής. Ο κύριος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει επίγνωση ότι με αυτήν την απόφασή του, στην υλοποίηση της απόφασής του, του δεύτερου σκέλους μάλιστα της απόφασής του, λέει στον κύριο Τουρνάρα, εάν θέλεις να βάλεις τάξη στο μαγαζί σου με τον τρόπο με τον οποίο θέλεις, έτσι ώστε να έχεις τον χρόνο 10 μέρες, 15 μέρες, να βγάλεις τον καινούριο φορέα δημοσίου χαρακτήρα. Έτσι. Σου δίνω αυτό το εγγραφείο.
ότι πρέπει να κάνεις εκαθάριση του προηγούμενου φορέα. Δηλαδή τι του λέει? Ότι εάν οι εργαζόμενοι έχουν κατάληψη, εάν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή κάνουν το δικό τους πρόγραμμα, το δημοσιογραφικό και το τηλεοπτικό, εάν οι εργαζόμενοι έχουν απελευθερωθεί και έχουν ενηλικιωθεί όσον αφορά την ανεξαρτησία τους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και βγάζουν πραγματικά ένα ενημερωτικό πρόγραμμα δημοσίου φορέα, εξαιρετικό, μπλα μπλα, ό,τι θέλετε. Τι θα στείλω τα ΜΑΤ, τον νομιμοποιεί τον κύριο Στουρνάρα να στείλει τα ΜΑΤ? Διότι στο διατάφτα, στο διατάφτα, κύριε Κατρούγκαλε, στην κοινωνία στην οποία ζούμε, ο κύριος Στουρνάρας, αν θέλει να υλοποιήσει πλήρως 100% αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέλει μια νομιμοποίηση για τις περαιτέρω ενέργειές του. Λοιπόν, ποιες θα είναι οι ενέργειες του κράτους από εδώ και πέρα, δηλαδή του κύριου Στουρνάρα, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος με τον κύριο Κεδίκογλου, εν πάση περιπτώσει? Για πες. Θα εξαρτηθεί αυτό από την απόφαση που θα πάρει η κυβέρνηση, και στο βαθμό που η απόφαση η οποία θα ληφθεί θα αντανακλά την εμπιστοσύνη της Βουλής. Γιατί ναι, μεν θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα της νομιμοποιημένης βίας, αλλά η νομιμοποιημένη βία προϋποθέτει σε ένα κυριολεκτικό καθεστώς ότι η απόφαση που λαμβάνεται έχει την αποδοχή της Βουλής. Άρα ερχόμαστε σε αυτό που είπε ο Βενιζέλος, θες που τάρπαξε, ως συνταγματολόγος. Και λέει, αν και έχει πολύ καιρό να είναι στο αμφιθέατρο, πάρα πολλά χρόνια, το έχει ξεχάσει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πιάσε όμως. Το πιάσε και άρχισε όλη τη διαδικασία λέγοντας, εκεί πέρα που πήγε στην Ιπποκράτους για να κάνεις δηλώσεις του, όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ένα νέο νομοθέτημα, νέα κοινή απορρική απόφαση και νέο νομοθέτημα που θα περάσει από τη Βουλή, θα νομιμοποιηθεί από τη Βουλή και η Βουλή από εκεί και πέρα θα ελέγχει το νέο φορέα κτλ. Κτλ. Αυτό έπιασε ο Βενιζέλος. Απολύτως. Και θυμηθείτε ότι κάτι άλλο που είναι πρώτερο. Και τα δύο κόμματα της κυβέρνησης, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και η Αντιπολίτευση, έχουν καταθέσει προτάσεις νόμου με τα οποία προβλέπουν κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και επαναστά στην προτέρα κατάσταση ως προϋπόθεση για να ξεκινήσει η συζήτηση. Λοιπόν, δεν έχουν αποσυρθεί αυτές οι προτάσεις. Κύριε Κατρούγκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βάλατε τα πράγματα έτσι, λαϊκά, όπως λέμε. Τα κάνατε πενταράκια και μπορεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή ο κάθε τηλεθεατής μας και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μας ακούει ότι. Να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω την αίσθηση βεβαίως ότι θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια σήμερα και αύριο ως προς την ερμηνεία, την πραγματική ερμηνεία όλων αυτών των προθέσεων του κειμένου του κυρίου Πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα σε 13 μέρες φεύγει κιόλας, λίγη θητεία του. Λοιπόν, έκλεισε την καριέρα του με μια πανηγυρική απόφαση. Ναι, έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελε άλλωστε ο άνθρωπος, το κατάλαβα αυτό. Πολιτική απόφαση είναι. Λοιπόν, και θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Θα μου δώσετε το δικαίωμα κάθε φορά που έχουμε μία απορία. Όχι κάθε φορά, δεν θα γίνεται από το πρωί στο βράδυ, αλλά στις επόμενες μέρες θα σας ενοχλούμε. Ξέρω. Η υποχρέωσή μας είναι αυτή. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.